Κυρίες και κύριοι, τώρα στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Γιώργο Παντελή. Κύριε Παντελή, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αν μας επιτρέπετε να αρχίσουμε με κάτι που είδαμε πριν από λίγο στο διαδίκτυο, ένα ρεπορτάζ για ενδεχόμενη νέα έξοδο στις αγορές. Αν μπορείτε να μας πείτε τι ισχύει, κύριε Παντελή. Ναι, πρόκειται να εκδώσουμε νέα ομόλογα. Οι συνθήκες που λειτουργούν στις διεθνείς αγορές είναι αρκετά ευνοϊκές. Και ως εκ τούτου ήταν σκόπιμο να αντλήσουμε νέα ρευστότητα, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους, αλλά και ενδεχόμενο να προβούμε σε οποιοδήποτε πρόορες αποπληρωμές. Αυτά γίνονται στα πλαίσια διαχείρισης του δημοσίου χρέους. Ανάλογα με τις συνθήκες που κρατούν, τότε παίρνονται οι καταλληλές αποφάσεις. Για ποιο χρονικό ορίζοντα θα είναι η νέα έξοδος στις αγορές? Θα εξαρτηθεί σήμερα, θα κάνουμε τις επαφές μας σήμερα με τις τράπεζες για να δούμε ποια θα είναι η σύστασή τους, αλλά και η ενδεχόμενη ζήτηση που θα δημιουργηθεί. Θεωρώ ότι θα είναι περίπου η διάρκεια των ομολόγων θα είναι ανάλογη με αυτά τα δύο ομόλογα που εκδώσαμε πρόσφατα τον Απρίλιο. Το ένα ήταν 10 ετών και το άλλο 30, κύριε Παντελή. Μάλιστα. Μάλιστα. Και ποιος είναι ο στόχος, να αντλήσουμε ποιο ποσό? Προχωρούμε να αντλήσουμε περίπου 750 εκατομμύρια. Αλλά θα δούμε στην πορεία. Είπατε ή να πάμε για πρόορες αποπληρωμές ή να αυξήσουμε τα ρευστά διαθέσιμα για να μπορούμε να διαχειριστούμε ενδεχομένως απρόπτες καταστάσεις και σε σχέση με την πανδημία. Είναι η περίοδος για αποπληρωμή πρόορη κάποιων οφειλών, κύριε Παντελή, ή είναι καλύτερα να έχεις τη διάθεσή σου ρευστά διαθέσιμα για να μπορέσεις να διαχειριστείς τις οποιασδήποτε καταστάσεις? Έχουμε ομόλογα που λείπουν ούτως ή άλλως εντός του έτους, τα οποία είναι με πιο ψηλών επιτοκίων, άρα αυτά τα λεφτά που θα μαζέψουμε θα αξιοποιήσουμε εκείνα τα ομόλογα που λείπουν εντός του έτους. Μάλιστα. Και γιατί λέμε ότι τώρα είναι ευνοϊκές οι συνθήκες? Εμείς νομίζαμε, είχε τουλάχιστον δημιουργηθεί εντύπωση ότι μετά από το δανεισμό που κάναμε στις αρχές της οικονομικής κρίσης της πανδημίας, ότι ήταν πιο δύσκολο στη συνέχεια να ξαναβγούμε στις αγορές. Κάτι τέτοιο μας είχε πει και ο Υπουργός Οικονομικών όταν το φιλοξενούσαμε τότε όμως, κύριε Παντελή. Άλλαξαν τα δεδομένα? Οι συνθήκες που επικρατούν τώρα είναι ευνοϊκότερες. Δηλαδή, οι αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων έχουν μειωθεί αρκετά. Και γι' αυτόν τον λόγο κρίνουμε ότι είναι σκόπιμη η προσφυγή μας στις αγορές. Είναι στο πλάνο μας η επέκταση και των σχεδίων στήριξης της οικονομίας, επιχειρήσεων και εργαζομένων για ακόμα λίγο χρονικό διάστημα και άρα γι' αυτό το επιχειρούμε αυτή τη στιγμή, την νέα έξοδο? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιου είδου πολιτική απόφαση. Τα σχέδια που ισχύουν είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Έχει πρόσφατα ανακοινωθεί επέκταση από 12 Ιουνίου μέχρι 12 Οκτωβρίου για τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία είναι στοχευμένα στους συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Και αυτή είναι η απόφαση που επικρατεί. Μάλιστα. Άρα, αύξηση ρευστών διαθεσίμων σε συνδυασμό με πρόορες αποπληρωμές χρέους που είναι υψηλότερο το επιτόκιο, για να επωφεληθούμε από αυτή τη διαφορά. Είναι κάτι άλλο πρέπει να πούμε γι' αυτό, κύριε Παντελή, ή θεωρείτε ότι είναι όλα τα στοιχεία? Όχι, αυτά είναι τα στοιχεία. Περίπου πότε η έξοδος αυτή? Είναι αμέσως τις επόμενες μέρες. Α, τις επόμενες μέρες.